Φίλες και φίλοι, αυτή η μικρή σκάλα που ανεβαίνουμε οδηγεί στον ομφάλιο λόρο του ελληνικού μπάσκετ. Άρης και ΠΑΟΚ στο πολύ μεγάλο τέρμπι σήμερα στο Αλεξάνδριο και όπως βλέπετε το Αλεξάνδριο φλέγεται. Φλέγεται λοιπόν το Αλεξάνδριο, φίλες και φίλοι του μπάσκετ. Γεια σας από το ναό του ελληνικού μπάσκετ, το ναό του πρωταθλήματος όπου η παράσταση αρχίζει. Σε λίγα λεπτά λοιπόν, και ενώ οι εξέδρες του Παλέ είναι γεμάτες, αρχίζει το ντέρμπι, το κλασικό μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπετε τη σύνδεση του τυπικά γηπεδούχου Άρη, αφού άλλωστε και οι δύο ομάδες έχουν την ίδια έδρα. Λυπηρίδης Γιαννάκης Γκάλης, Σούμποτιτς Μισούνο, Φρομανίδης Φιλίππου, Κατσούλης Δοξάκης και το νέο πρόσωπο των πρωταθλητών, ο Γιουγκοσλάβος Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο διάδοχος του Καναδού Γκρέγ Βίλτζερ. Η σειρά του ΠΑΟΚ. Μπουντούρης Σταυρόπουλος Πρέλεβιτς, Κουκ. Η επιλογή του Κώστα Πολίτη μετά τον Μάικ Τζόουνς. Μέλης Κόρφας Παπαχρόνης Παπασαράντου, Φασούλας και Μακαράς. Πριν καλά-καλά λοιπόν αρχίσει το 27ο πρωτάθλημα, πριν καλά-καλά ζεσταθούν οι παίκτες στη δεύτερη κιόλας αγωνιστική, ο πρωταθλητής και κυρίαρχος του παιχνιδιού Άρης, που έχει προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος βρίσκεται για 8η συνεχόμενη χρονιά στον ίδιο πάγκο και για 9η στην καριέρα του. Και απέναντί του ο ΠΑΟΚ, που θα προσπαθήσει και πάλι να ανέβει πιο ψηλά από την δεύτερη θέση στην οποία έχει εγκατασταθεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Τρία γεγονότα, ενώ εδώ βλέπουμε τον Κώστα Πολίτη που ανέλαβε πέρυσι πριν από τα play-off και εκφράζει την ελπίδα του ΠΑΟΚ για να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Τρία είναι τα γεγονότα που κατά γενική ομολογία χαρακτηρίζουν ανασταλτικά ίσως αυτό το ντέρμπι. Αφενός ότι γίνεται νωρίς, αφετέρου ότι οι ομάδες έχουν φανεί ανέτοιμες μέχρι τώρα και με προβλήματα στο μοντάρισμα, ενώ εδώ βλέπουμε τους δύο διαιτητές, δεξιά τον Γιάννη Κόντι και αριστερά τον Θανάση Γιοχαλή. Και το τρίτο είναι ότι επειδή θα ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια Άρη ΠΑΟΚ, πιθανόν το αποτέλεσμα του σημερινού να μην είναι καθοριστικό. Αλλά πριν από το τζάμπολ μπορούμε βέβαια να ακούσουμε την άποψη του ομοσπονδιακού προπονητή του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, που όπως και στα προηγούμενα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ θα είναι κοντά μας για μια κριτική του ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια. Σίγουρα το ότι το παιχνίδι θα παιχθεί στην δεύτερη αγωνιστική είναι κάποιο πρόβλημα, όχι τόσο σημαντικό, αλλά βοηθάει και όλα για να είναι χαμηλή η τόνη και πιστεύω ότι θα γίνει, παρόλο το ότι είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δύο ομάδες, επειδή ξέρανε από τις 29 Αυγούστου ότι 7 Οκτωβρίου θα παιχθεί το μεγάλο παιχνίδι, προετοιμαζόντουσαν ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Κύριε Κιουμουρτζόγλου, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τζάμπολ, μπορούμε να προβλέψουμε σε τι αλλάζουν οι ισορροπίες των ομάδων με την απόκτηση δύο κατεξοχήν αμυντικών παιχτών, του Βράνκοβιτς και του Κουκ αντί του Βίλτζερ και του Τζόουνς? Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει κάπως μορφή, γιατί παρουσιάζεται ισχυρός μέσα στη ρακέτα. Αντίθετα στον Άρη, εκτός από κάποια βελτίωση που μπορούμε να πούμε ότι θα δώσει ο Βράνκοβιτς στα αμυντικά rebound, δεν αντιλαμβάνουμε σημαντική διαφορά στην επίθεση, γιατί και ο Βίλτζερ δεν ήταν ο καταξοχήν επιθετικός παίκτης. Ωραία λοιπόν, εδώ η προϊστορία των αγώνων. Ντέρμπι νούμερο 56 με πολυνίκη τον Άρη. Έχει τη μερίδα του Λέοντος στις επιτυχίες 39 έναντι 16 του ΠΑΟΚ. Βλέπετε και τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία για τα οποία επιμελήθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Φιλίππου με τις μεγαλύτερες νίκες των ομάδων και τους πόντους που έχουν πετύχει. Ένα παιχνίδι που έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά θα βρεθούν αντίπαλοι τρεις από τους παίκτες που μπορούμε να αποκαλέσουμε ελεγκτές αεράμινας. Ο Άντονι Κουκ που ήλθε από τους Arizona Wildcats, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς και ο Παναγιώτης Φασούλας, ένας Αμερικανός, ένας Γιουγκοσλάβος και ένας Έλληνας στη μάχη των καλαθιών. Να δούμε ποιος θα αναδειχθεί νικητής. Πάντως είναι σίγουρο ότι και για τους ψηλούς και για τους κοντούς το σημερινό παιχνίδι είναι μια πρόκληση. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Γκάλης, Βράνκοβιτς, Μισούνοφ, Σούμποντιτς και Γιαννάκης, οι πέντε πρώτοι του Άρη. Και από πλευράς ΠΑΟΚ, Πρέλεβιτς, Φασούλας, Κουκ, Μακαράς και Κόρφας. Η πρώτη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει με την κλασική του άμυνα men to men και τον Γκάλη στον Κόρφα, ενώ τον Κουκ έχει αναλάβει ο Μισούνοφ. Πρέλεβιτς. Καταλογίζεται το πρώτο φάουλ στον Βράνκοβιτς. Δύο παίκτες που μέχρι και το 1987 ήταν αντίπαλοι στα γιουγκοσλαβικά γήπεδα, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Βράνκοβιτς με τη Ζαντάρ και ο Πρέλεβιτς με τον Ερυθρό Αστέρα.
Πρώτο λοιπόν φάουλ στον Βράνκοβιτς, που θα πρέπει να πούμε, άλλωστε να το θυμάστε και εσείς από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, ότι είναι επιρρεπής στο φάουλ. Μακαρά στο πλάγιο. Κόρφας για τον Πρέλεβιτς, το σουτ τριών πόντων, και θα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπάνε Πρέλεβιτς 3-0. Ωστόσο, ο κύριος Γιοχαλής διακόπτει το παιχνίδι. Κάνει παρατήρηση στον προπονητή του Άρη, τον Γιάννη Ιωαννίδη, που βγήκε από την περιφέρεια στην οποία επιτρέπεται να κινηθεί. 19 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 χάρη στο τρίποντο του Πρέλεβιτς. Γκάλης έχει απέναντί του τον Κόρφα. Γιαννάκης αίτητος από τον ΠΑΟΚ σε 12 αγώνες στους οποίους έχει συμμετάσχει, είναι ο σκόρερ του πρώτου καλαθιού για τον Άρη. Άρης ΠΑΟΚ 2-3. Πρέλεβιτς, ένα ηρωικό θα λέγαμε καλάθι ανάμεσα σε όλους τους ψηλούς του Άρη, και ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-5. Γκάλης προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Άρη, του ΠΑΟΚ, και κέρδος του το φάουλ. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξεκινήσαμε με άμυνες man to man, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ διαφορετικό, γιατί ως τώρα έπαιζε με ζώνη, και αντιλαμβάνομαι ότι στην διάρκεια μπορεί να χρησιμοποιήσει ζώνη, γιατί τώρα ο Κουκ πίσω μπορεί να καλύψει καλύτερα τα περιφερειακά σουτ του Βράνκοβιτς πιθανόν από ό,τι στο παρελθόν. Με συγχωρείτε, του Σούμποντιτς θέλω να πω. Ο Σούμποντιτς, που βέβαια έχει μια πολύ καλή προϊστορία εναντίον του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ ο Γκάλης μειώνει στον ένα πόντο. 4-5, ένα λεπτό ακριβώς μετά τη συμπλήρωση, μετά την έναρξη του αγώνα. Πρέλεβιτς σε θέση playmaker, ο Γκάλης κυνηγάει τον Κόρφα που θα σουτάρει πρώτου Σούμποντιτς. Rebound τελικά του Γιαννάκη που παρακολουθούσε τη φάση. Προσπαθεί να αναπτυχθεί στον ευνηδιασμό ο Άρης. Σούμποντιτς εναντίον οργανωμένης άμυνας πλέον. Κλέβει ο Πρέλεβιτς και διορθώνει ο Γιαννάκης. Γκάλης, ενώ το παιχνίδι θα διακοπεί για δεύτερη φορά, ένα κακό προμήνυμα. Έχει πέσει ένα πλαστικό κουτί πορτοκαλάδας. Το σκορ είναι 4-5 υπέρ του ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε τους δύο προπονητές. Θα συναντηθούν, συναντώνται μάλλον σήμερα για τέταρτη φορά. 3-0 το σκορ υπέρ του Ιωαννίδη από τους περισσινούς αγώνες, δύο του πρωταθλήματος και ενός του κυπέλου. Όσα χρόνια ο πολίτης ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, τρία δηλαδή, δεν συνυπήρξε με τον Ιωαννίδη, ο οποίος σε εκείνη την περίοδο βρισκόταν είτε στην Εθνική είτε στη Λάρισα. Σήμερα, και ενώ σκουπίζεται το τερέν, στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν ακόμα Ολυμπιακός Παγκράτης στην Γλυφάδα 7 η ώρα, ΑΕΚ Sporting στο ουδέτερο του Παναθηναϊκού 7 η ώρα, ενώ εδώ βλέπουμε τον Άντωνι Κουκ. Βλέπετε και το πρόγραμμα εδώ. Ηρακλής Πανιώνιος, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Ιβανόφιο στις 7 η ώρα. Απόλλωνας Παναθηναϊκός στις 7 στην Πάτρα, και Περιστέρι Έσπερος στον Άγιο Ιερόθεο την ίδια ώρα. Στόγιαν Βράνκοβιτς, ο Δαλματός Γίγαντας, που ύστερα από μια περιπλάνηση ακαδημαϊκή μεταξύ Boston Celtics, όπου ήδη είχε υπογράψει, Real Madrid και άλλων ομάδων που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν, κατέληξε τελικά στον Άρη. Και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ αντί του Mike Jones πήρε τον Anthony Cook, την αγριόγατα της Αριζόνα. Μισούνοφ, ενώ ξανάρχισε το παιχνίδι. 3 δευτερόλεπτα καταλογίζει ο κύριος Κόντης την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. 18 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ 4-5. Φασούλα στην πρώτη του προσπάθεια, ο Φασούλας που αγωνίζεται τραυματίας, έκανε ένεση, ενώ κάνει το σκορ 4-7, έκανε ένεση πριν από το παιχνίδι, υποφέρει από ένα διάστρεμα σοβαράς μορφής από παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, απήγε για καιρό, έπαιξε μόλις 10 λεπτά εναντίον του Περιστερίου και φυσικά δεν είναι έτοιμος. Η backdoor. Γκάλης επιμένει, εντυπωσιακό κόψιμο του Κουκ, το πρώτο κόψιμο του αγώνα, και ξανά η φάση, κοιτάτε. Γκάλης επιχειρήσου τριών πόντων. Rebound από τον Μακαρά.
και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Μισούνου. 4-7 το σκόρ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ξανά η φάση μετά το κλέψιμο του Μακαρά. Την κατοχή μπάλας, έγινε το φάουλ από τον Μισούνο. Κόρφας για τον Πρέλεβιτς που έχει πάνω του τον Γιαννάκη. Φασούλας βγαίνει μακριά από τη ρακέτα. Από ένα φάουλ θα χρεωθούν ο Μισούνοφ και ο Κουκ. Είναι αυτές οι μάχες για τις οποίες λέγαμε και προηγουμένως και που θα μονοπολίσουν ίσως το ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Μέσα στη ρακέτα ο Μισούνοφ και ο Βράνκοβιτς για τον Άρη, ο Φασούλας και ο Κουκ για τον ΠΑΟΚ, συγκροτούν μια τετράδα ψηλών με μεγάλες δυνατότητες. Το τζάμπολ αναδεικνύει νικητή τον Μισούνοφ. Γιαννάκης, από τότε που πήγε στον Άρη, μία φορά δεν έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ και ο Άρης έχασε πέρυσι τον πρώτο γύρο. Η διείσδυση του Γιαννάκη μετράει το καλάθι και έχει κερδίσει και φάουλ από τον Πρέλεβιτς, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. 17 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 6-7 και ξαναβλέπουμε τη φάση. Η επιμονή του Γιαννάκη. Με διπλό κέρδος, καλάθι και φάουλ από τον Πρέλεβιτς. Πέντε πόντι από τον Γιαννάκη, από τους 7 του Άρη, το σκορ 7-7, ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ με τον Κόρφα. Κουκ από το high post, η προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια από τον Αμερικανό που επιμένει. Είναι εδώ που λέμε επιμένω νικά, τρίτη προσπάθεια από τον Αμερικανό απόφυτο του Αριζόνα. Έναν παίκτη κατεξοχήν καλό αμυντικό. Γρήγορα στις αντιδράσεις του και στην κίνησή του. Η assist προσπαθεί να καρφώσει ένα εκπληκτικό κόψιμο του Κουκ πάνω στο Βράνκοβιτς. Αλλά ο Γκάλης επιμένει, ισοφαρίζει σε 9-9 ο Γκάλης που χρειάζεται άλλους 15 πόντους για να περάσει τον Απόστολο Κόντο και να είναι αυτός ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών πίσω από τον Βασίλη Γκούμα. Κόρφας. Το σουτ αφύλακτος αφού ο Βράνκοβιτς κατευθύνθηκε προς τη ρακέτα. Κλέβει ο Πρέλεβιτς. Πασάρι στον Κουκ, διεισδύει αλλά χρεώνεται με βήματα προσπαθώντας να αποφύγει τον Βράνκοβιτς. 9-9 με τον Γκάλι σε θέση playmaker. Βράνκοβιτς προσπαθεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι, το ραβερσέ σουτ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Μισούνο. 16 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο του πρώτου μεγάλου ντέρμπι στο 27ο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής ανάμεσα στους δύο γνωστούς μονομάχους. Κόρφας. Πρέλεβιτς, ο ΠΑΟΚ έχει 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Και πριν ο Πρέλεβιτς διεισδύσει έχει κερδίσει το φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μακαράς. Για τον Κόρφα. Μακαράς υπό την πίεση του Σούμποτιτς. Πάντα στην άμυνα μεν του μεν του Άρη. Σου τριών πόντων από τον Τζον Κόρφα. Και επιθετικό rebound από τον ίδιο. Ο ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής ελέγχει τα rebound. Είδαμε τρία συνεχόμενα σε αυτή τη φάση, τρία προηγουμένως, δύο προηγουμένως στην επίμονη προσπάθεια του Κουκ. Φασούλας και το σκορ γίνεται 9-11 από τον Παναγιώτη Φασούλα που έχει απέναντί του τον Στόγιαν Βράνκοβιτς για πρώτη φορά αντιμέτωπη σε συλλογικό επίπεδο. Δύο από τους καλύτερους σέντερ της Ευρώπης. Σούμποτιτς, το jump shoot από τον παίκτη που είχε χαρίσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη νίκη στον Άρη πέρυσι στον πρώτο τελικό των play-off όταν είχε πετύχει 29 πόντους με 7 στα 11 τρίποντα. Φασούλας. Ωραία προσπάθεια αλλά και καλή άμυνα από τον Βράνκοβιτς. Ο κύριος Γιοχαλής δείχνει ότι η μπάλα είναι για τον Άρη.
Ξανά η φάση. Θεώρησε ότι τελευταίος ήλθε σε επαφή με την μπάλα ο Φασούλας παρά την προσπάθεια για κόψιμο του Βράνκοβιτς. Γκάλης που ελευθερώνεται και 13-11 περνάει μπροστά ο Άρης με τον Νίκο Γκάλη. Κόρφας. Διακόπτω τον Βασίλη για να πω ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης έδωσε ήδη εντολή στον Βασίλη Λυπηρίδη να ζεσταθεί, να σηκωθεί, να ζεσταθεί. Προφανώς θα αντικαταστήσει τον Μισούνοφ, το οποίο η αμυντική προσφορά μέχρι στιγμής πάνω στον Κουκ είναι πολύ μικρή. 13-14 το σκορ. 13-54 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Βράνκοβιτς είναι πολύ δυνατός εκεί. Ο Κουκ δεν έχει το ανάστημα για να τον εμποδίσει και το σκορ γίνεται 15-14 με το καλάθι του Γιουγκοσλάβου. Κουκ. Κλέβει ο Γιαννάκης. Πάει για το ένας εναντίον ενός. Προσπάθεια ευνηδιασμού του Άρη με αποδέκτη τον Γκάλη, που σπάνια ή σχεδόν ποτέ αστοχεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Άρης αποκτά ένα προβάδισμα 3 πόντων, 17-14. Ήδη ο Γκάλης έχει πετύχει τους μισούς από τους πόντους που του χρειάζονται για να ξεπεράσει τον Απόστολο Κόντο. 8. Μακαράς κάνει βήματα προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Βράνκοβιτς. Γκάλης σε οργανωμένη επίθεση για τον Άρη. Γιαννάκης που δείχνει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Σούμποτιτς. Γκάλης, Μισούνοφ στη ρακέτα. Δεν έχει πολλές επιλογές όπως φαίνεται. Το σούτ του Σούμποτιτς. 19-14 η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής υπέρ του Άρη με τον Σούμποτιτς που έχει πετύχει δύο καλάθια και έχει ένα μέσο όρο στην καριέρα του εναντίον του ΠΑΟΚ 25 πόντων. Φάουλ του Βράνκοβιτς επί του Φασούλα. Αν κύριε Κιουμουρτζόγλου, χωρίς να είμαστε απόλυτοι, επικεντρώσουμε σε αυτό το σημείο τουλάχιστον την αναφορά μας στις μάχες των δύο διδήμων μέσα στη ρακέτα. Τι θα είχατε να πείτε, δηλαδή μεταξύ Φασούλα Βράνκοβιτς και Κουκ Μισούνοφ? Θα έλεγα ότι ο Παναγιώτης Φασούλας, όπως το ξέρουμε και από το παρελθόν σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τον Βράνκοβιτς και αυτό δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αλλά από την άλλη μεριά θα έλεγα ότι ο Άρης δίνει για τον χρόνο που παίζουν το παιχνίδι πολλές μπαλιές μέσα στη ρακέτα. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα με φάουλ στους ψηλούς του ΠΑΟΚ, που ίσως αισθάνεται ο προπονητής του Άρη ότι δεν υπάρχει βάθος στους ψηλούς στον ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ έχει γίνει το φάουλ από τον Γκάλη. Το σκορ είναι 19-14 υπέρ του Άρη. 12-13 πριν από το τέλος. Ξανά η προσπάθεια του Πρέλεβιτς και το φάουλ που προηγήθηκε από τον Γκάλη. Τελικά δόθηκε φάουλ στο σουτ του Πρέλεβιτς, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δικαίωμα για δύο βολές. Rebound του Βράνκοβιτς, που παρά το ύψος του έχει ένα πολύ εντυπωσιακό επιτόπιο άλμα 75 πόντων. Το υψηλότερο επιτόπιο άλμα από τους 12 της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν πέρυσι. Σου 3 πόντων του Γιαννάκη. Έχει γίνει φάουλ επιθετικό, το δεύτερο επιθετικό από τον Μισούνοφ. Και πλέον για τον Γιάννη Ιωαννίδη η αντικατάσταση του Μισούνοφ γίνεται επιτακτική. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Λυπηρίδης. Μια αλλαγή, κύριε Κιουμουρτζόγλου, που κατά τι αλλάζει τα σχέδια, ενώ μπήκε και ο Σταυρόπουλος αντί του Μακαρά από την άλλη πλευρά? Όσον αφορά τον Λυπηρίδη, είναι πιο κινητικός, πιο γρήγορος και θα μπορέσει να παλέψει στην ταχύτητα με τον Κουκ. Αντίθετα, χάνουν λίγο από δύναμη η ομάδα του Άρη. Και όσον αφορά τον Σταυρόπουλο, και αυτός είναι μακρινός σουτέρ, δεν αντιλαμβάνουμε κάποια σημαντική διαφορά στον ΠΑΟ. Κόρφας. Ενώ αναλαμβάνει τώρα ο Γιαννάκης ο Σταυρόπουλο και ο Σούμποντιτ τον Πρέλεβιτς.
Πάντα σε προσωπική άμυνα ο Άρης, όπως και ο ΠΑΟΚ. Φασούλας, θα νικήσει τον Βράνκοβιτς. 6 πόντι μέχρι στιγμής από τον Παναγιώτη Φασούλα, που παρά τον τραυματισμό του, όχι μόνο επιμένει, αλλά και τα καταφέρνει. Θεωρείται πριν από μία περίπου εβδομάδα αμφίβολη συμμετοχή του Φασούλα στο παιχνίδι. Η απάντηση του Γκάλι. Το σκορ 21-17 και ο Γκάλης έχει φτάσει τους 10 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Κόρφας. Ο Λυπηρίδης πάνω στον Κουκ. Λυπηρίδης που έχει παράδοση αλλά και την ικανότητα να μαρκάρει παίκτες και μακριά από το καλάθι. Δημιουργείται πρόβλημα τώρα στον Άρη. Είναι το τρίτο φάουλ του Βράνκοβιτς. Σας λέγαμε και στην αρχή ότι ο Βράνκοβιτς είναι επιρρεπής στο φάουλ, ακριβώς λόγω του αγωνιστικού του στυλ, ότι δηλαδή στην άμυνα όλη του η προσοχή συνίσταται στην προσπάθεια για κόψιμο. Και έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια συχνά έχει θυσίες. Από τα 8 ομαδικά φάουλ του Άρη, ενώ αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ έχει 3, έχει χρεωθεί με 3 ο Βράνκοβιτς και με άλλα 3 ο Μισούνο. Πρόβλημα για τους ψηλούς του Άρη, αντίθετα για τον ΠΑΟΚ ο Κουκ μόνο έχει ένα φάουλ, ο Φασούλας κανένα. Όλα αυτά συμβαίνουν σχεδόν στα μισά του ημιχρόνου. Βράνκοβιτς το rebound. Λάθος στην πάσα. Η μπάλα για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ ζητώ συγγνώμη, από τη λανθασμένη πάσα του Βράνκοβιτς. Γιοχαλής και Ιωαννίδης έχουν προηγούμενα. Βεβαίως στον αθλητισμό δεν χωράνε προηγούμενα, αλλά άλλωστε όπως ακούσατε και εσείς προηγουμένως στο ρεπορτάζ του Νίκου Παπαδογιάννη, ο διαιτητής είχε ζητήσει εξαίρεση από τα παιχνίδια Άρη ΠΑΟΚ λόγω της προστριβής του πέρυσι με τον Ιωαννίδη. Σου 3 πόντων από τον Τζον Κόρφα, τον πιο εύστοχο παίκτη στα τρίποντα στο περσινό πρωτάθλημα. 21-21, ο ΠΑΟΚ ανέκαμψε, κάλυψε τη διαφορά των 5 πόντων και σοφάρισε. Σουμποτίτς υπό την πίεση του Σταυρόπουλου που κάνει το φάουλ. 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, Άρης ΠΑΟΚ ισόπαλοι με 21-21. Ξανά η προσπάθεια του Σουμποτίτς που ψάχνει την συνηθισμένη, την κλασική του γωνία για το σουτ. Και εδώ ο Σουμποτίτς. Φαίνεται, Βασίλη, ότι ο Ιωαννίδης θα βγάλει και τον Βράνκοβιτς σε λίγο, γιατί ετοιμάζει τον Μάθο Κατσούλη. Τα 3 φάουλ και τα δικά του είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ λοιπόν ο Σουμποτίτς, για τον οποίο το σημερινό παιχνίδι ίσως είναι και ένας αγώνας πρόκρισης στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στον Άρη ως δεύτερος ξένος και στο κύπελλο Ευρώπης. Από ό,τι φαίνεται πάντως ο Άρης θα πάρει Αμερικανό. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Βράνκοβιτς. Το κόψιμο στο σούτ του Φασούλα. Και ξανά η προσπάθεια. Το σούτ του Φασούλα, βλέπετε τον Βράνκοβιτς, πηδάει πολύ ψηλά. Και χρεώνεται με 4ο φάουλ ο Βράνκοβιτς τη στιγμή που ο Ιωαννίδης ετοιμαζόταν να αντικαταστήσει τον Βράνκοβιτς με τον Κατσούλη. Ο Βράνκοβιτς κάνει το 4ο φάουλ και τώρα πλέον δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω πριν από λίγο στο κόψιμο που έκανε ο Βράνκοβιτς. Θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο που συνεχίζει να παίζει ο Βράνκοβιτς, πολύ γρήγορα θα χρεωθεί το 4ο φάουλ και δεν πρόλαβα να πω μέσα στη συζήτηση και πήρε το 4ο φάουλ ο Βράνκοβιτς. Πράγματι με τη μανία του να κόβει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Κοιτάξτε τον Βράνκοβιτς, απογοητευμένος από την εξέλιξη της κατάστασης. Πήγε για λίγο πίσω από το ταμπλό. Τώρα φαίνεται ότι παρουσιάζεται ένα πρόβλημα για τον Άρη. Ο Άρης από την αρχή προσπάθησε να χρεώσει φάουλ στους ψηλούς του ΠΑΟΚ και λειτουργήσε κάπως αντίθετα το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Και τώρα πρέπει ο Ιωαννίδης να βρει λύση να τελειώσει το παιχνίδι με συνεχείς αλλαγές ψηλούς για να κρατήσει όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο τους καλύτερους παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Η ειρωνία της τύχης πάντως είναι ότι ο Άρης από εδώ και πέρα, βέβαια ο Βράνκοβιτς έχει ακόμη το δικαίωμα να παίξει, για πολύ μεγάλο διάστημα πάντως θα στηριχθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο Μάνθο Κατσούλη, τον παίκτη που επί 12 χρόνια φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ήταν συμπαίκτης του Φασούλα για παράδειγμα, και που πέρυσι για ευνόητους λόγους ψυχολογικούς δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο για 4 λεπτά στον τελικό του κυπέλου. Φασούλας που
η εν γέννη επιθετική βελτίωσή του δεν έφερε και την βελτίωση στις ελεύθερες βολές. Πέρυσι είχε ποσοστό ευστοχίας 58% στις ελεύθερες βολές. Εδώ ο Βράνκοβιτς απογοητευμένος στον πάγκο. Ξανά ο Γιουγκοσλάβος που νιώθει μια δυσάρεστη εμπειρία στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι που καλείται να παίξει. Και εδώ ο Φασούλας, πρώτος πέρυσι στα κοψίματα, τρίτος rebounder. Έτοιμος για την ελεύθερη βολή. Ενώ το σκόρ είναι 23-21 υπέρ του Άρη. 23-22 μειώνει ο ΠΑΟΚ με τον Φασούλα και πρεσάρει ο ΠΑΟΚ. Διαφορά ενός πόντου για λογαριασμό του Άρη. Το pressing από τον Κόρφα στον Γκάλι που αναλαμβάνει χρέη playmaker σε αυτή τη φάση. Γιαννάκης. Κόβει ο Φασούλας. Γκάλις. Διεκδίκηση του rebound αναδεικνύει τελικά νικητή τον Άρη παρά την προσπάθεια του Σταυρόπουλου. 23-22 υπέρ του Άρη, 10 ακριβώς λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι. Σούμποτιτς θα σουτάρει για 3 πόντους. Είναι εύστοχος. 26-22, ο Σούμποτιτς πάντα σταθερός στα μεγάλα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Είναι συνήθως ο άνθρωπος που δίνει τις λύσεις στον Άρη. Πρέλεβιτς. Κόβει ο Λυπηρίδης, επιμένει ο Πρέλεβιτς. Κουκ υπό την πίεση του Κατσούλη, άλλαξαν οι αμυντικοί προσανατολισμοί του Κώστα Πολίτη. Και έχει γίνει φάουλ επί του Πρέλεβιτς από τον Γιαννάκη, από τον Λυπηρίδη. Εδώ πάνε Πρέλεβιτς. ...26-22. Και 26-23. Συνεχίζεται το pressing του ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς στο Γιαννάκη. Ο Άρης προσπαθεί να οργανώσει την επίθεσή του, ενώ μένουν ακόμη 20 δευτερόλεπτα. Γκάλης, περιμένει εκεί ο Φασούλας και ο Κουκ. Rebound επιθετικό από τον Κατσούλη, ανανεώνεται η επίθεση του Άρη. Γκάλης διεισδύει, βγάζει την μπάλα στον Σούμποτιτς και αυτός ψυχρός εκτελεστής θα σημαδέψει για μια ακόμη φορά από τη γραμμή των 6-25, ρεσιτάλ από τη γραμμή των 6-25 για τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς που έχει πετύχει 12 πόντους και γίνεται αυτός, ξεπερνώντας Γκάλη, τον Γκάλη που ήταν, ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Κόρφας. Κλέβει ο Σούμποτιτς. 29-23 προηγείται ο Άρης. Ο Γκάλης πασάρει στον Κατσούλη και εκεί γίνεται το φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Μένουν ακόμη 8 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Έχουμε time out. Φαίνεται ότι ο Άρης, έχοντας δύο ψηλούς πιο γρήγορους αυτή τη φορά μέσα στην ομάδα του, μπορεί και δίνει βοήθειες στην άμυνα και δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι τώρα πλέον βλέπουμε μάχες μεταξύ φίλων, Κατσούλη και Φασούλα που ήταν για τόσα χρόνια συμπαίκτες, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι και το ωραίο στον αθλητισμό. Μέχρι στιγμής 5 πόντους έχει πετύχει ο Γιαννάκης, 10 ο Γκάλης, 12 ο Σούμποτιτς και 2 ο Μπράνκοβιτς και από πλευράς ΠΑΟΚ 7 ο Πρέλεβιτς, 3 ο Κουκ, 6 ο Κόρφας και 7 ο Φασούλας. Στα rebound ο Μπράνκοβιτς 4 και 2 κοψίματα. Ο Φασούλας ένα rebound, ένα κόψιμο και ο Κουκ ένα rebound και 2 κοψίματα.
Τρία rebound, ζητώ συγγνώμη, και δύο κοψίματα. Ο Μάνθος Κατσούλης κάνει το σκορ 30-23, η διαφορά στους 7 πόντους για τον Άρη. Για τον Άρη που μετά την αποβολή του Βράνκοβιτς, ζητώ συγγνώμη, την αποχώρηση του Βράνκοβιτς, έχει 4 φάουλ και όχι 5 βέβαια. Δεν ήρθε και σε πολύ δύσκολη θέση, κατάφερε να αυξήσει μάλιστα τη διαφορά στους 7 πόντους. Φασούλας γυρίζει, αλλά έχει ήδη γίνει το φάουλ από τον Κατσούλη. Εδώ Κατσούλης και Σούμποτιτς. Και ξανά η προσπάθεια. Πριν από δύο χρόνια τέτοιες φάσεις γινόντουσαν μόνο στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Αλλά βέβαια οι καιροί αλλάζουν. ...31-24. Και 31-25 από τον Φασούλα, που έχει πετύχει 9 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά συμβαίνουν 8,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 11 ομαδικά φάουλ ο Άρης, 4 ο Βράνκοβιτς, 3 ο Μισούνοφ και 5 μόλις ο ΠΑΟΚ, 2 φάουλ ο Σταυρόπουλος. Σούμποτιτς, τον οποίο αναλαμβάνει ο Κουκ. Γίνεται το screen από τον Κατσούλη, rebound του Πρέλεβιτς. Κόρφας διεισδύει και εκεί γίνεται το φάουλ από τον Κατσούλη. Ενώ ο Πολίτης θα επαναφέρει στην πεντάδα του ΠΑΟΚ τον Μακαρά. Λογικά αντί του Σταυρόπουλου και έτσι είναι. Επιστρέφει λοιπόν ο Μακαράς αντί του Σταυρόπουλου. Να σας πούμε με την ευκαιρία ότι εκτός δεκάδος έμεινε ο ήρωας του περισσινού πρώτου αγώνα, όταν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Καρατζουλίδης. Κόρφας με το γνώριμο στυλ στις ελεύθερες βολές με το ένα χέρι. Και 31-27. Γιαννάκης προσπαθεί να ξεφύγει από το πρες και γίνεται το φάουλ του Πρέλεβιτς. Είναι το δεύτερο του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ενώ ο Άρης έχει τα διπλά ομαδικά φάουλα από τον αντίπαλό του, 12-6. Γκάλης με αντίπαλο τον Κόρφα θα γυρίσει, πασάρει στον Λιπηρίδη, το σουτ από τον αρχηγό του Άρη και 33-27, πάντα μπροστά ο Άρης, με τον Γκάλη να φτάνει τους 12 πόντους. Πρέλεβιτς αμέσως το σουτ, rebound του Κατσούλη που κάνει το λάθος, πασάρει στον Κόρφα και αυτός θα μειώσει σε 33-29. Εδώ ο Τζον Κόρφας. Yeah. 7 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Yeah. Το φάουλ από τον Βασούλα. Μια εκπληκτική προσπάθεια από τον Γκάλη που τελικά θα πετύχει το καλάθι και δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ενώ ο Φασούλας χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ. Είναι από αυτά που συμβαίνουν. Όχι και πολύ συχνά. Θυμηθείτε το καλάθι του Μπένατς από το προηγούμενο Σάββατο στην εκνοή του ημιχρόνου. Αλλά και τον Γκάλη πλέον μερικά τέτοια καλάθια έχουν γίνει συνήθεια. Όταν εκβιάζει και το φάουλ. 35-29, 7 λεπτά πριν από το τέλος. 36-29, η διαφορά πάντα στους 7 πόντους. Σταυρόπουλος που επανήλθε αντί του Πρέλεβιτς. Κουκ κάνει την προσποίηση, πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει και το φάουλ από τον Κατσούλη. Δύο φάουλ από τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και νυν του Άρη στην προσπάθεια του Αμερικανού. Εδώ ο Άντωνι Κουπ που έχει δικαίωμα να εκτελέσει μια βολή.
Και εδώ ο Λυπηρίδης που παραχώρησε τη θέση του στον Νίκο Φιλίππου. Να εδώ ο Φιλίππου μαζί με τον Σταυρόπουλο, φίλοι από την εθνική ομάδα. Το έφερε η τύχη να βρεθούν δίπλα-δίπλα στη διεκδίκηση του rebound. Αλλά ο Κουκ δεν δίνει την ευκαιρία να υπάρξει διεκδίκηση. Κάνει το σκορ 36-32. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στα δύο καλάθια. 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο. Γκάλης. Πασάρι στον Κατσούλη που ίσως ευνηδιάστηκε από την ξαφνική πάσα του συμπαίκτη του. Γιαννάκης. Η μπάλα είναι για τον... για ποιον? Για τον Άρη δείχνει ο κύριος Ζωχαλής. Εννέα δευτερόλεπτα ακόμη στη διάθεση του Άρη. Το σούτ με ταμπλό του Γιαννάκη. 38-32, πάντα μπροστά ο Άρης με τον Γιαννάκη. Μακαράς πασάρει στον Κουκ. Αυτός μπροστά στον Φιλίππου. Το σκορ γίνεται 38-34, 6 και 15 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κουκ έχει πετύχει μέχρι στιγμής 6 πόντους, έχει πάρει 3 rebound και έχει κάνει 2 κοψίματα. Σούμποτιτς παρά την προσπάθεια του Κουκ για κόψιμο. Ο Σούμποτιτς που έδωσε και συντηρεί τώρα το προβάδισμα του Άρη, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ. Εσκεμμένο μάλιστα δίνεται στον Φιλίππου που προσπάθησε να συγκρατήσει τον Κουκ στον ευνηδιασμό. 2 βολές λοιπόν. Ξαναβλέπουμε τη φάση. 2 βολές. Την μπάλα απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Που χάνει από τον Άρη με 40-34. Εδώ ο Κουκ ήταν νούμερο 24 στο draft του NBA, προοριζόταν για τους πρωταθλητές Detroit Pistons, προτίμησε όμως την δελεαστική προσφορά του ΠΑΟΚ που ήδη είχε ζεσταθεί διεκδικώντας το μεγάλο όνομα που είχε στους στόχους του, το Randy White. Κουκ που γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος ξένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα και ένας από τους μύδες, ας μας επιτραπεί η έκφραση, της Ευρώπης με τις αποδοχές του. Κόρφας. Μένουν ακόμα 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Άρης ΠΑΟΚ 40-36. Σταυρόπουλος πασάρει για τον Κουκ. Rebound τελικά από τον Κόρφα, αλλά... την μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Πασούλας, τρίτο φάουλ από τον Κατσούλη. ...40-36 το σκορ. Το πρόβλημα του Άρη με τους ψηλούς παραμένει. 3 φάουλ ο Κατσούλης. 4 ο Βράνκοβιτς και 3 ο Μισούνο. Ενώ ο Φασούλας έχει δικαίωμα για μία και μία. 40-37. Εδώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει να επαναφέρει τον Μισούνοφ, προφανώς αντί του Κατσούλη. Ο Φασούλας μειώνει στο ένα καλάθι, 40-38 το παιχνίδι. Ξαναπαίρνει φωτιά, 5 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Ο Άρης που προηγείται με διαφορά 7 πόντων. Βρίσκεται τώρα ένα μόλις καλάθι μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Πετυχαίνει το καλάθι στον ευνηδιασμό και ισοφαρίζει. 5 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος, Άρης ΠΑΟΚ 40 όλα. Και ψηλό σκορ, κύριε Κιμουρτζόγλου. Ναι, πάρα πολύ ψηλό σκορ για τις ανησυχίες που είχαν όλοι ότι είναι η δεύτερη αγωνιστική. Αλλά όπως είπαμε από την αρχή του παιχνιδιού, ήμουν σίγουρος ότι οι ομάδες ετοιμαζόταν για αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να δώσω τους βαθμούς, αστόχησε. Στο Σούμποντιτς που παρά το μεγάλο ψυχική πίεση που είχε, διότι καταλαβαίνει ότι περνάει κρίση, καταφέρνει να παίζει πολύ καλά ο Σούμποντιτς. Έχουμε φάουλ το δεύτερο από τον Φιλίππου πάνω στον Κουκ. Και ξανά η φάση.
Δεύτερο φάουλ του Πιλίππου, που έχει επίσης το ίδιο πρόβλημα με τον Βράνκοβιτς. Είναι και αυτός επιρρεπής το φάουλ. Αυτή η κατάσταση, κύριε Κιουμουρτζόγλου, με τα φάουλ 16-7 για Άρη ΠΑΟΚ αντίστοιχα, και κυρίως το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στη ρακέτα για τον Άρη, με 3 φάουλ του Μισούνο, 3 του Κατσούλη, 4 του Βράνκοβιτς και 2 του Πιλίππου. Πόσο μπορεί να δυσχεράνει και πόσο αντίστοιχα μπορεί να διευκολύνει την προσπάθεια Άρη και ΠΑΟΚ. Κατά την άποψή μου, σε πολύ άσχημη θέση είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, και το σημείο που πρέπει ο Άρης να φροντίσει, αν το καταφέρει, είναι να κρατηθεί κοντά στο σκορ τουλάχιστον μέχρι το τέλος, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και τον Βράνκοβιτς και να διεκδικήσει τον αγώνα. Αλλιώς το momentum, όπως λέμε, δηλαδή η τάση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ τώρα, και πρέπει να καταβάλει πελώριες προσπάθειες ο Άρης για να καταφέρει να ισορροπήσει έστω το παιχνίδι. 40 όλα λοιπόν, 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μία και μία για τον Άντωνι Κουκ, που πέρυσι στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 17 πόντους, 8 rebound και σχεδόν 3 κοψίματα. Ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά με 40-41. Rebound του Μισούνο, παραμένει διαφορά του ενός πόντου για τον ΠΑΟΚ, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γιαννάκης. Ο ΠΑΟΚ επιμένει πάντα στην ίδια άμυνα, man to man, με τον Κόρφα πάνω στον Γκάλι. Γκάλις μετράει το καλάθι, είναι η τρίτη νομίζω φορά που ο Γκάλις πετυχαίνει καλάθι με τον ίδιο τρόπο, με διπλό κέρδος και καλάθι και φάουλ. Φτάνει τους 17 πόντους, είναι ένα ιστορικό καλάθι αυτό, κυρίες και κύριοι. Με αυτό το καλάθι ο Απόστολος Κόντος, που σε λίγο θα κουτσάρει τον Έσπερο εναντίον του Περιστερίου, βρίσκεται τρίτος, ο Γκάλις περνάει δεύτερος στους σκόρερς όλων των εποχών. Γκούμας 11.030, Γκάλις 8.713, Κόντος 8.712. Αυτή είναι η λεγόμενη καλαθοκένταυρη στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, οι τρεις κορυφαίοι σκόρερς όλων των εποχών. Τώρα βέβαια, το αν ο Γκάλις καταφέρει να περάσει και τον Γκούμα, με τον οποίο τον χωρίζουν σχεδόν 2.500 πόντοι, είναι μια άλλη ιστορία. Την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο ο Γκάλις και η αντοχή του. 42-41 από τον Γκάλι, που τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε μια δυστοκία που τον διέκρινε προηγουμένως στα παιχνίδια εναντίον του ΠΑΟΚ. Πέρυσι μάλιστα πέτυχε και ρεκόρ όλων των εποχών σε τέτοια παιχνίδια με 44 πόντους. Κόρφας για τον Βασούλα, που πασάρει με backdoor στον Κουκ. Rebound. Έχασε την μπάλα τελικά ο Μακαράς και πάει ο Άρης για τον ευθυνδιασμό. Σούμποτιτς μεταξύ τριών, μεταξύ τεσσάρων τελικά. Αστόχησε, ζητάει και το φάουλ, αλλά ο κύριος Ζεφαλής είχε ιδία άποψη. Κόρφας για τον Κουκ. Από το high post ο Φασούλας. Rebound του Σούμποτιτς. Ο Γκάλις κοντρολάρει το παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται με 2 πόντους, 43-41. Λυπηρίδης, από εκεί είναι ακίνδυνος για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Μισούνο εναντίον του Φασούλα, κόβει ο Φασούλας. Προσπαθεί ο Κόρφας να δημιουργήσει προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Καταφέρνει. 43-43, ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Palette Sport, από δύο ομάδες που διαψεύδουν τις Κασάνδρες, που τις ήθελαν να μην προσφέρουν θέαμα ανάλογο της αξίας και των προσδοκιών. Ήδη ο επιθετικός απολογισμός, ενώ ο Γκάλις έκανε το 45-43, είναι πολύ αξιόλογος. Κόρφας υπό την πίεση του Γιαννάκη. Περνάει ο Κόρφας, μια έξυπνη προσπάθεια από τον playmaker του ΠΑΟΚ, που ισοφαρίζει σε 45 όλα, 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ξανά η έξοχη προσπάθεια του Κόρφα, που έχει πετύχει μέχρι στιγμής αθόρυβα 14 πόντους. Ένα παιχνίδι που από πλευρά σκορ και ρυθμού επιθέσεων μοιάζει πολύ με το περισσινό του δεύτερου γύρου,
εκείνο που κέρδισε ο Άρης με 88-87. Έχουμε τώρα τεχνική ποινή και βλέπετε την προσπάθεια του Φασούλα να ηρεμήσει τον Σταυρόπουλο. Τεχνική ποινή σε βάρος του Σταυρόπουλου και είναι το πέμπτο φάουλ. Ο Σταυρόπουλος είχε 3, φάουλ τώρα και τεχνική ποινή. Κατευθείαν έχει την τύχη του Φασούλα. Ίσως ο Φασούλας ως πιο έμπειρος σε τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζει τι συνέπειες μπορούν να έχουν τέτοιες διαμαρτυρίες. Θυμηθείτε την αποβολή του από τον Κώστα Ρίγα με 2 τεχνικές ποινές πέρυσι. Ο Σταυρόπουλος λοιπόν γίνεται ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται με 5 φάουλ και φεύγει από το παιχνίδι 2 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Γιαννάκης δεν αξιοποιεί το πλεονέκτημα. Το σκορ παραμένει ισόπαλο. Rebound του Φασούλα. Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί. Μένουν ακόμη 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. 90 πόντι και 26 φάουλ σε 18 λεπτά αγώνα. Ο Κουκ δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Μισούνο. Σε μια αδόκιμη για αυτόν θέση. Μέχρι να έλθει ο Γιαννάκης. Το σούτ με ταμπλό, Λυπηρίδης και Φασούλα στη διεκδίκηση. Γίνονται ομυρικές μάχες και τελικά χρεώνεται με φάουλο Μακαράς. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ξανά η προσπάθεια για το rebound. Εδώ ο κύριος Κόντης θα χρεώσει με φάουλ τον Μακαρά. Ο Άρης θα παίξει απ' έξω. Σε 2 χρόνια όμως όταν θα αλλάξουν οι κανονισμοί. Βασίλης Κουτί, ο Άρης έπαιξε απ' έξω. Βασίλη, ο Άρης έπαιξε απ' έξω γιατί ο Γκάλης το ζήτησε από τον Ιωαννίδη να παίξει ο Άρης απ' έξω. Προφανώς ξέροντας ότι ο Λυπηρίδης δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ του κόσμου στις ελεύθερες βολές. Λυπηρίδης στο επιθετικό rebound, κερδίζει το φάουλ. Ο Γκάλης πάντα είναι εκείνος που υποδεικνύει στο διαιτή τι θα γίνει σε περίπτωση φάουλ που κερδίζει ο Άρης. Εκείνο που λέγαμε είναι ότι σε 2 χρόνια όταν θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί της FIBA, όταν μια ομάδα κερδίζει φάουλ θα είναι υποχρεωμένη να εκτελεί και όχι να παίζει την μπάλα απ' έξω. 45 όλα λοιπόν, 1 και 31 πριν από το τέλος. Πάντα στην ίδια άμυνα ο ΠΑΟΚ που απαρνήθηκε την συνηθισμένη για αυτόν ζώνη στα κλασικά παιχνίδια με τον Άρη. Σου 3 πόντων του Γιαννάκη υπό την πίεση του Φασούλα, 48-45 από τον Γιαννάκη που φτάνει τους 10 πόντους. Μακαράς, πασάρι στον Φασούλα, αυτός μπροστά στον Μισούνο. 48-47, ένα ακριβώς λεπτό πριν από το τέλος του μεγάλου παιχνιδιού. Του πρώτου ημιχρόνου του μεγάλου παιχνιδιού. Γιαννάκης για τον Σούμποτιτς. Πρέλεβης προσπαθεί να κλέψει από τον Γκάλη, ο οποίος επιμένει, πασάρι στον Λυπηρίδη και χρεώνεται με βήματα. Ήταν δύσκολη επιλογή εκεί για τον Λυπηρίδη να προχωρήσει να σουτάρει υπό την πίεση του Φασούλα. Προτίμησε το δεύτερο και έπεσε την παγίδα. Time out στα 38 δευτερόλεπτα και ενώ το σκορ είναι 48-47 υπέρ του Άρη που σε πείσμα των προβλημάτων που έχει κοντά στη ρακέτα ελέγχει το παιχνίδι. Να διακινδυνεύαμε κύριε Κιουμουρτζόγλου αυτή τη στιγμή στα μισά ακριβώς του παιχνιδιού μια άποψη για τον Κουκ. Είστε γνώστης του αμερικάνικου τρόπου παιχνιδιού και της, της φυσιογνωμίας. Νομίζω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του μέχρι στιγμής. Κατάφερε να αποφύγει τα φάουλ που προσπάθησε ο Άρης να του φορτώσει. Δημιούργησε κάπου 14-15 πόντους, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσους, δεν μετράω στην επίθεση. Έκοψε ακόμη και τον Γκάλη που δεν θυμάμαι πολλές φορές να έχουν κόψει τον Γκάλη. Δημιούργησε ένα φόβο μέσα στην αμυντική περιοχή του ΠΑΟΚ. Νομίζω κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ μου θυμίζει ότι όλα τα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και όλοι περιμένουμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν απορείτε γιατί συνήθως, όχι συνήθως, πάντα η κάμερα της ΕΡΤ μέχρι τώρα πηγαίνει μόνο στο time out του Κώστα Πολίτη, η απάντηση είναι ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης, όπως και πέρυσι, δεν θέλει το μικρόφωνο και την κάμερα στα time out του Άρη.
21 δευτερόλεπτα ακόμη, 48-47, εξ αυτών τα 10 στη διάθεσή του ΠΑΟΚ που επιτίθεται με τον Κόρφα. Φασούλας με πλάτη στο καλάθι, rebound του Λιπηρίδη. Να δούμε αν θα προλάβει ο Άρης, όχι μόνο θα προλάβει αλλά ο Γκάλης θα κερδίσει και το φάουλ από τον Φασούλα. Είναι το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ πάνω στον αρχηγό του Άρη και ξανά η προσπάθεια. 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και έχουμε τεχνική ποινή στον Ιωαννίδη. Αν μπορεί ο Νίκος Παπαδογιάννης να μας πει τι έγινε. Μπορώ να σας πω τι έγινε. Ο Γιάννης Ιωαννίδης ζήτησε να δώσει και στον Φασούλα εσκεμμένο, όπως έκανε σε μια άλλη φάση με τον Φιλίππου. Το ζήτησε λίγο έντονα όπως συνηθίζει άλλωστε. Και ο Γιάννης Κόντης έδειξε κάποια ευαισθησία, θα λέγαμε. Του έδωσε την τεχνική ποινή. Τώρα διαμαρτύρεται ακόμα ο Ιωαννίδης, διαμαρτύρεται και ο Γκάλης. Θα προσπαθήσω να βάλω το μικρόφωνο στην γραμματεία να ακούσετε και μόνοι σας. Δεν προλάβαμε. Πάλι στο Βασίλη Σκουτή το μικρόφωνο. Ξανά η φάση. Όπως ακούσατε και από τον Νίκο Παπαδογιάννη, ο Ιωαννίδης ζήτησε σκεμμένο, όπως προηγουμένως σκεμμένο είχε δοθεί στον Φιλίππου σε μια σχεδόν παρόμοια προσπάθεια, δηλαδή επίθεση σε ευνηδιασμό και κόψιμο. Φασούλας. Okay. Δύο σουτ και τεχνική ποινή στον πάγκο του Άρεος. Εντάξει. Δύο πολλές και πάλα δική μας. Εντάξει. Δεν θα πηδήσει κανείς και πάμε να στάρουμε στην απάνω ρακέτα. Δύο σουτ και την μπάλα απ' έξω ΠΑΟΚ. Το εξηγήσαμε. Δύο βολές, όπως ακούσατε και τον Γιάννη Κόντι, έχει δώσει δύο βολές και την μπάλα στον ΠΑΟΚ για την τεχνική ποινή που δόθηκε στον Ιωαννίδη. Λογικά είναι δύο βολές για τον Άρη, δύο βολές για τον ΠΑΟΚ και μπάλα στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Γιατί έτσι όπως ακούσαμε τον Γιάννη Κόντι ήταν σαν να είχε δικαίωμα για δύο σουτ μόνο ο Άρης. Όχι, βέβαια πολύ σωστά, ο Κόντις γνωρίζει τους κανονισμούς. Απλώς γλώσσα λανθάνουσα. Ένα αντικείμενο δέχτηκε στο πρόσωπο ο Κόρφας. Γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπεί το μάτς. Ο Κόντις πλησιάζει προς την γραμματεία, κάτι δίνει εκεί. Το αντικείμενο που δέχτηκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο ήταν ένα κλειδί που έπεσε από την εξέδρα και το οποίο παρέδωσε την ασία από το αγώνα ο Γιάννης Κόντις. Αν είναι έτσι κάποιος δεν θα μπορεί να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του το βράδυ. 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, Άρης ΠΑΟΚ, 49-48 με την προοπτική για τον Κόρφα να ισοφαρίσει. Την μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ ως απόρρια της τεχνικής ποινής στον Ιωαννίδη. Κόρφας που γίνεται ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 15 πόντους, 16 τώρα και ισοφαρίζει σε 49-49 σε έναν αθόρυβο αλλά πολύ παραγωγικό ρόλο ο Τζον Κόρφας που αντίθετα με το περσινό παιχνίδι φέτος είναι αισθητά καλύτερος. Περνάει στον Κουκ, θα προλάβει. Καλάθι από τον Αμερικανό στην εκνοή. 49-51 υπέρ του ΠΑΟΚ. Μικρόφωνο και πάλι στον Φίλιππα Συρίγο. Κύριε Σαλιαρέλη. Στο συνολικό σκορ από ό,τι στο περισσινό πρώτο ημίχρονο του δευτέρου γύρου όταν οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες με 51 όλα. Κόρφας. Πασάρι στον Κουκ, ο οποίος θα κάνει την τελική προσπάθεια, εκεί που πάει μπάλα βρίσκεται μόνο ο Λιπηρίδης. Γιαννάκης. Το σούτ με ταμπλό, rebound του Κουκ και επιθετικό φάουλ από τον Μισούνοφ, είναι το τέταρτο. Τέσσερα έχει και ο Βράνκοβιτς που ξεκίνησε το παιχνίδι. Έχουμε μια παρεξήγηση μεταξύ Κουκ και Γιαννάκη. Έχει
Εδώ βλέπουμε τα φάουλ με 5, έχει φύγει ο Σταυρόπουλος. Έχουν 4 Μισούνου και Βράνκοβιτς, 3 Κατσούλης και Φασούλας. Από πλευράς πόντων, 21 ο Γκάλης, 13 ο Γιαννάκης, 16 ο Σούμποτιτς και από 2 ο Κατσούλης και Βράνκοβιτς. Και από την άλλη πλευρά 2 ο Σταυρόπουλος, 7 ο Πρέλεβιτς, 13 ο Κουκ, 18 ο Κόρφας και 13 ο Φασούλας. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, ενώ το σκορ είναι 57-53 υπέρ του Άρη. 17 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ντέρμπι. Ένα ντέρμπι που παρουσιάζει μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Φασούλας φτάνει τους 15 πόντους, σκορ 57-55. Γκάλης και έχει γίνει το φάουλ από τον Κόρφα. Το δεύτερο φάουλ του playmaker του ΠΑΟΚ, που δυστυχώς μετά τα γνωστά γεγονότα του Ζάγκρεμπ δεν θα έχει δικαίωμα, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ, να παίξει στο κύπελο Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του στο κυπελούχων. Γκάλης και έχει γίνει βήματα. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Κόρφας για τον Πρέλεβιτς. Κουκ πάει να καρφώσει, κόβει ο Λυπηρίδης, που έχει μια πολύ καλή απόδοση και αμυντικά και επιθετικά. Είναι ο πρώτος rebounder του Άρη. Μακαρά στο rebound. Πάσα ευνηδιασμού για τον Κόρφα, που έχει πια εύκολη αποστολή σε αυτό το ένας εναντίον κανενός. Και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 57 όλα με πρώτο σκόρ τον Τζον Κόρφα που βλέπουμε εδώ. Έχει πετύχει 20 πόντους ο Κόρφας με 5 στα 7 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4 στις 4 βολές. Γιαννάκης πάντα στην ίδια άμυνα ο ΠΑΟΚ, ένα μεν του μεν επί 25 λεπτά. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ επιμένει επί τόσο μεγάλο διάστημα στην ίδια άμυνα. Συνήθως και επί Νιούμαν και νωρίτερα επί Αγγελίδη. Υπήρχε η εναλλακτική λύση της ζώνης, αλλά και επιπολίτη στα play-off. Γίνεται η αλλαγή από τον ΠΑΟΚ. Ο Πολίτης αποφασίζει να ξεκουράσει τον Κουκ και στη θέση του περνάει με το νούμερο 11 ο Πιτ Παπαθρόνης. Άλλωστε ο Κουκ έχει και 3 φάουλ, ενώ ο Γκάλης τώρα ξαναδίνει το προβάδισμα στον Άρη με 59-57, 23 πόντοι μέχρι στιγμής από τον Γκάλη, που έχει 8 στα 10 και 5 στις 6 βολές. Σε πολύ καλά επίπεδα η ευστοχία του Γκάλη. Κόρφας πασάρι στον Παπαχρόνη. Η σύγκρουση με τον Μισούνο. Ο Γκάλης, ο Φασούλας δεν ρισκάρει να κάνει το τέταρτο φάουλ. Η προσπάθεια του Γκάλη διευκολύνεται. Ο Γκάλης φτάνει τους 25 πόντους. Ο Άρης τους 61 και Άρης ΠΑΟΚ 61-57. Υπάρχει κάτι διαφορετικό, κύριε Κιμουρτζόγλου? Τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς ότι έχει ανέβει όσο πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι η ένταση και η δύναμη των παικτών. Γίνονται φοβερές μάχες και ας μην γίνω μάντς κακόν, φοβούμαι ότι μπορεί να εκτραχυνθεί λίγο το παιχνίδι αν δεν προσέξουν διαιτέ. 61-59 με το καλάθι του Πρέλεβιτς. Γκάλης. Μένουν ακόμα για τον Άρη 12 δευτερόλεπτα. Σούμποτιτς θα σουτάρει για 3 πόντους. Κερδίζει το rebound ο Κόρφας, αλλά δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί την προσπάθεια ευνηδιασμού. Πρέλεβιτς με ταμπλό. 61 όλα με 2 συνεχόμενα καλάθια του Μπράνε Πρέλεβιτς. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει και πάλι. Το μέλλον του παιχνιδιού προμηνύεται αμφίροπο. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι βλέπουμε θαυμάσιο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες. Φάουλ του Κόρφα επί του Γκάλη. Είναι το τρίτο φάουλ του playmaker του ΠΑΟΚ. 3 έχει και ο Φασούλας και ο Μακαράς και ο Κουκ. Με 5 έχει αποβληθεί ο Σταυρόπουλος. Και από την άλλη πλευρά 4 Βράνκοβιτς και Μισούνοφ. 3 ο Κατσούλης. Απ' έξω ο Άρης με τον Μισούνοφ. Ο Μακαράς αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Σούμποτιτς και ο Παπαχρόνης τον Λυπηρίδη. Ο Παπαχρόνης ένας παίκτης που διακρίνεται περισσότερο για τη δύναμή του. Σου 3 πόντων από τον Γιαννάκη.
Και επιθετικό φάουλ του Λιπηρίδη πάνω στον Μακαρά στην διεκδίκηση του rebound. Μπαίνει και ο Λιπηρίδης, ας μου επιτρέπει έκβαση, στο κλαμπ των παικτών που κινδυνεύουν με τρία φάουλ. 36 φάουλ μέχρι στιγμής σε 26,5 λεπτά αγώνα. Βέλεβιτς. Πασάρι στον κόρφα, άνετα αυτό στο σου τριών πόντων και δεν θα δυσκολευτεί να ευστοχίσει. Ο playmaker του ΠΑΟΚ φτάνει τους 23 πόντους και το σκορ γίνεται 61-64 υπέρ του ΠΑΟΚ. Γκάλης προσπαθεί να τα αποδώσει και τα καταφέρνει με δίποντο. Μάχη Άρη ΠΑΟΚ και σε δεύτερο πλάνο βέβαια μια μάχη ανεπίσημη μεταξύ Γκάλη και Κόρφα μέχρι στιγμής για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Έχουμε φάουλ από τον Παπαχρόνη που τελικά πείθεται να σηκώσει το χέρι του με την παρότριση του Φασούλα. Ο Φασούλας που ως σωστός αρχηγός σπέβδει σε κάθε φάση που συμπαίκτης του αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των διαιτών να τον κατευνάσει. Εδώ ο Ιωαννίδης με το καλύτερο ρεκόρ σε όλη την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ νικών, ένα ποσοστό 95% σε νίκες στα παιχνίδια που έχει κουτσάρει τον Άρη. Σούβοτιτς, Γκάλης με το σκριν του Μισούνοφ, 65-64 πάλι μπροστά ο Άρης. Το σημείο που πρέπει να προσέξουν οι θεατές του παιχνιδιού από την τηλεόραση είναι ότι και ο Κόρφας και ο Φασούλας έχουν τρία φάουλ, πράγμα που ευκολύνει λίγο τους επιθετικούς του Άρη, τους οποίους έχουν χρεωθεί. Βλέπετε τελευταία ο Γκάλης έχει πάρει μια πρωτοβουλία και ο Κόρφας φοβάται να πιέσει για να μην δεχθεί το τέταρτο φάουλ. Ο Κουκ προσπάθησε να συγκρατήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Την μπάλα για τον Άρη με τον μπρος πίσω. Ξανά η φάση. Επανέφερε την μπάλα ο Κουκ, τελικά όμως είχε χρεωθεί με μπρος πίσω. Γιαννάκης. Ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει τον Ρωμανίδη που έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση την περασμένη Παρασκευή στο Παγκράτη. Γκάλης κόβεται από τον Κουκ. Πρέλεβιτς υπό την πίεση του Λιπηρίδη. Ανοίγεται ο ΠΑΟΚ για τον ευνηδιασμό αλλά έχει επιστρέψει ο Άρης. Σου τριών πόντων του Πρέλεβιτς στον ευνηδιασμό. 65-67, 14 πόντοι του Πρέλεβιτς που έχει πετύχει 7 πόντους με 3 στις 3 προσπάθειες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και αναλαμβάνει αντί του Κόρφα το μαρκάρισμα του Γκάλη. Μισούνοφ, τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στο rebound, Κουκ. Μακαράς θα σουτάρει για 3 πόντους. Rebound του Γκάλη και επιθετικό φάουλ του Κουκ. Ένα τέταρτο φάουλ για τον Άντωνι Κουκ. Ο Άρης έχει δικαίωμα. Βέβαια σε 8,5 λεπτά αγώνα ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 8 ομαδικά φάουλ. Δικαίωμα λοιπόν για μία και μία στον Άρη. Βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτήν του πρώτου ημιχρόνου στα φάουλ. Βγάζει τον Κουκ που κινδυνεύει πλέον άμεσα ο πολίτης και βάζει για πρώτη φορά τον Μέλης. Ενώ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης ήταν εκείνος που είχε πρόβλημα με τα φάουλ. Με μια σαφήδης αναλογία σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος που επιβαρύνεται. 8-2 τα φάουλ. Γκάλης στη μία και μία. Το σκορ γίνεται 66-67. Ο Γκάλης φτάνει τους 30 πόντους. Rebound του Φασούλα και επιθετικό φάουλ του Μισούνο. Είναι ο δεύτερος παίκτης που φεύγει από το παιχνίδι. 11 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μισούνο έχει την τύχη του Σταυρόπουλου. Φεύγει από το παιχνίδι στη θέση του ο πολίτης. Θα περάσει έναν άλλο παίκτη που ήλθε φέτος από την Αμερική, τον Κρις Παπασαράντου. Είναι αξιοσημείωτο ότι Παπασαράντου που παίρνει σαφή εντολή από τον πολίτη να κάνει σουτ όποτε χρειαστεί και ο Παπαχρόνης είναι πρώτα ξαδέρφια και οι δύο προέρχονται από τους Αχέπανς, ενώ και ο Ιωαννίδης στη θέση του Μισούνοφ επαναφέρει τον Βράνκοβιτς, ο οποίος επίσης έχει 4 φάουλ. Πρέλεβιτς, το πρώτο άστοχο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο.
66-67. Έξω Μισούνοφ και Σταυρόπουλος για τις δύο ομάδες. Λιπηρίδης αποφασίζει, πασάρει τελικά στο Βράνκοβιτς που αλλίωσε το σουτ ο Φασούλας. Κόρφας για τον Παπασαράντου. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Γιαννάκη. Τα φάουλ διαδέχονται το ένα το άλλο και τώρα η πλάστικα κλείνει σε βάρος του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Παπασαράντου. Ο Μέλης αναλαμβάνει τον Λιπηρίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει άμυνα παρά το πρόβλημα των φάουλ. Όπως δεν άλλαξε και ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Και ο Γιαννάκης βρίσκει την ευκαιρία με αντίπαλο τον Κόρφα. Τον Κόρφα που πλέον έχοντας τρία φάουλ πήγε αντίπαλος του Γιαννάκη, αφήνοντας τον Κόρφα στον Μπρέλεβιτς. Είναι το... Ο Γιαννάκης φτάνει τους 16 πόντους με 3 τρίποντα. Το λάθος του Πρέλεβιτς, την μεταβίβαση προς τον Παπασαράντου, δίνει την ευκαιρία στον Άρη να κάνει την επίθεσή του τώρα. 69-67. Η σειρά του Ρωμανίδη που θα πάρει την θέση του Σούμποτιτς. Δέκα λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Πάντα η ίδια κατάσταση ισορροπίας. Έγινε το λάθος από τον Λιπηρίδη. Πάει ο Κόρφας για το lay-up. Καθαρή φάση. Ο Λιπηρίδης προσπάθησε βέβαια να κόψει αλλά δεν έκανε φάουλ. Το σούτ του Γιαννάκη. Εύκολο rebound από το Φασούλα. Και πάλι ο ΠΑΟΚ. Γιαννάκης απέναντι στον Κόρφα. Φασούλας θα κάνει το ραβερσέ σούτ απέναντι στο Βράνκοβιτς. Χωρίς τύχη. Γκάλης. Ανάμεσα σε τέσσερις. Κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Μέλης. Και έχουμε τεχνική ποινή στον Κώστα Πολίτη, που διαμαρτυρήθηκε για το φάουλ το οποίο καταλογίστηκε στον Μέλης. Το παιχνίδι των πολλών φάουλ, το παιχνίδι των πολλών καλαθιών και το παιχνίδι των τριών τεχνικών ποινών και του ενός εσκεμμένου. Όλα αυτά κύριε Κιουμουρτζόγλου με την εμπειρία σας που μπορούν να οδηγήσουν και με δεδομένη την υποψία που εκφράσατε προηγουμένως ότι μπορεί να εκπρακυνθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι οι ιδιωτητές κρατάνε πολύ καλά το παιχνίδι. Δείχνουν κάποια υπέρμετρη αυστηρότητα ίσως, αλλά αυτό πηγάζει από την ανάγκη να κρατήσουν το παιχνίδι και να τελειώσει ομαλά το παιχνίδι. Παίζεται ένα πολύ καλό μπάσκετ. Τώρα νομίζω ότι θα στραφεί το παιχνίδι όπως φαίνεται ότι ήδη έχει στραφεί. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βγάλει έξω τον Βράνκοβιτς που έχει 4 φάουλ. Απόδειξε ότι μεταφέρει την μπάλα πάνω στο Φασούλα. Από την άλλη πλευρά ο Άρης προσπαθεί και εκείνος να δημιουργήσει το 4ο φάουλ στο Φασούλα και να δημιουργήσει πρόβλημα στον Κόρφα πιέζοντας προς τα εκείνη την μεριά την επίθεσή του. Και για να πούμε, για να ντοκουμεντάρουμε την άποψη του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, να πούμε ότι από την ώρα που μπήκε ο Βράνκοβιτς ξανά στο παιχνίδι, ο Κώστας Πολίτης δεν έχει πάψει να ορίεται προς τους περιφερειακούς του παίκτες να δίνουν την μπάλα συνεχώς στο Φασούλα. Ξαναρχίζει το παιχνίδι, 9 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Άρης ΠΑΟΚ 71-67. Βράνκοβιτς που πάει να κάνει το screen ανεπιτυχώς στον Κόρφα για να σουτάρει ο Γιαννάκης. Εύκολο rebound του Μακαρά. Κόρφας ο κινητήριος μοχλός του ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς το σκέφτεται καλύτερα και θα γυρίσει την μπάλα ενώ μένουν στον ΠΑΟΚ 18 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η επίθεση. Πάντα σταθερός ο Ιωαννίδης στο man to man. Πρέλεβιτς σε καλή θέση για σουτ. Εδώ μέτρησε ίσως το γιουγκοσλάβικο αισθητήριο. Αμέσως μόλις πήρε την μπάλα, άλλωστε βέβαια είχε και το πλεονέκτημα. Ο Πρέλεβιτς που φτάνει τους 17 πόντους, ο Άρης προηγείται με 71-70. Γκάλης προσπαθεί να διεισδύσει, πέφτει πάνω του και ο Μέλης, Ρωμανίδης. Κόβεται από τον Μακαρά. Ο Σεραίος του ΠΑΟ χρεώνεται με φάουλ. Είναι το 4ο φάουλ και για τον Γιώργο Μακαρά.
πλέον στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκει και ο Μακαράς με 4 φάουλ, όπως 4 έχει ο Κουκ, 4 έχει ο Βράνκοβιτς, από 3 ο Λυπηρίδης, ο Κατσούλης, ο Φασούλας και ο Κόρφας. Ρωμανίδης κάνει το σκορ 73-70. Άλλες φορές, προηγούμενα χρόνια, όταν ο Άρης κέρδιζε το ένα μετά το άλλο τα παιχνίδια, είχε 10-0 σερί. Σε αυτό το σημείο περίπου άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ, αλλά όπως και πέρυσι στο αντίστοιχο παιχνίδι του δευτέρου γύρου, οι ισορροπίες, οι διαφορές μάλλον, έχουν μειωθεί. Έτσι το παιχνίδι συνεχίζει να έχει το ίδιο αμφίροπο στοιχείο. Και βέβαια είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για φαβορί και για τελειωμένα παιχνίδια. Γιαννάκη στο πίβοτ, rebound του Φασούλα. Κόρφας, ο Άρης επιστρέφει στην άμυνα και αποτρέπει το ενδεχόμενο να δεχθεί ευνηδιασμό από τον ΠΑΟΚ. Κόρφας παίρνει την εσωτερική, εκεί δεν έχει επιλογή, τουλάχιστον για σουτ, παρά μόνο για πάσα. 7-15 για να τελειώσει το μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι διαφήμιση. Φασούλας κάνει το σουτ μπροστά στο Βράνκοβιτς και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Πολίτης αποφασίζει ότι είναι η ώρα να επαναφέρει τον Κουκ αντί του Μέλης, τον Κουκ που έχει 4 φάουλ, ενώ μένουν 7 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κόρφας για τον Μακαρά. Καμία αλλαγή στις αμυντικές διατάξεις των δύο ομάδων από την αρχή μέχρι τώρα. Σε 33 λεπτά αγώνα οι ίδιες προσωπικές άμυνες, χωρίς αλχημίες, χωρίς αλλαγές, χωρίς σύνθετες άμυνες πάνω στα μεγάλα του των δύο ομάδων. Φασούλας απετύχει το καλάθι, ένα δύσκολο καλάθι, αλλά βέβαια ο Φασούλας πόνταρε και στο γεγονός ότι ο Βράνκοβιτς δεν θα διακινδύνευε προσπάθεια για κόψιμο που ενδεχομένως να τον απειλούσε με πέμπτο φάουλ. 73-72. Ο Γιαννάκης περνάει την μπάλα στον Γκάλι, που αναλαμβάνει να καθαρίσει μόνος του και κάνει το σκορ 75-72. Ο Γκάλις φτάνει τους 34 πόντους και αν συνεχίσει έτσι δεν αποκλείεται να κάνει ρεκόρ όλων των εποχών. Έχει 44 από τον περσινό αγώνα. Μένουν ακόμα 6 λεπτά. Σε αγωνάρι ΠΑΟΚ βεβαίως ρεκόρ, γιατί το προσωπικό του είναι 62. Μακαράς. Τρέλεβιτς. Πασάρι στον Φασούλα που καρφώνει πρώτου Λυπηρίδη. 75-72. Ο Φασούλας φτάνει τους 19 πόντους. 75-74 με το καλάθι του Φασούλα, το οποίο ξαναβλέπουμε εδώ. Γιαννάκης. 12 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του Άρη. Γκάλης θα κάνει το σούτ από την κορυφή της ρακέτας, πανομοιότυπο σχεδόν το καλάθι με την προηγούμενη φάση. Και Άρης ΠΑΟΚ 77-74. Ο Γκάλης με αλλεπάλληλα καλάθια συντηρεί το μικρό προβάδισμα του Άρη. Σου 3 πόντων από το Μακαρά. Και επιθετικό rebound. Όχι, τελικά ο Γιαννάκης αρπάζει την μπάλα από τα χέρια του Φασούλα. Και ο Γκάλης δεν θα ρισκάρει γρήγορη επίθεση, καθώς ο Άρης προηγείται με 77-74. Γκάλης. Αυτή τη φορά θα αποτύχει. Ήταν... ενώ έγινε το φάουλ από τον Γιαννάκη πάνω στον Κόρφα. Γιαννάκης που δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα, είναι μόλις το δεύτερο του φάουλ σε αυτό το παιχνίδι. 4-46 πριν από το τέλος και έχουμε time out. Μια ρευστή διαφορά λοιπόν, κύριε Κιμουρτζόγλου, 4-46 πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 77-74. Προβλέπουμε ότι θα συνεχιστεί το παιχνίδι να παίζεται στο ίδιο τέμπο μέχρι και το τέλος. Σίγουρα, όσο πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι, ο κάθε παίκτης και ο κάθε προπονητής σκέφτεται ακόμη και την λεπτομέρεια και αυτό κάνει το παιχνίδι να γίνει πιο αργό. Φαίνεται μέσα στο παιχνίδι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μάλλον αφήσει ελαφρά
το Βράγκοβιτς και το Λυπηρίδη και ουσιαστικά παίζουν 5 παίκτες του ΠΑΟΚ εναντίον 3 περιφερειακών του Άρη. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ στην επίθεση φαίνεται να απειλεί από όλες τις πλευρές και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Άρη. Αλλά επειδή ο χρόνος είναι πολύ μικρός, δεν πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί κάποια διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Ξαναρχίζει το παιχνίδι, ίδιες πεντάδες για τις δύο ομάδες. Κόρφας με αντίπαλο τον Γιαννάκη. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Μακαράς. Περνάει μπάλα στον Φασούλα. Θα γίνει η ίδια κίνηση, κόβει ο Βράνκοβιτς. Επιμένει δεύτερο κόψιμο πάνω στον Φασούλα. Η προσπάθεια εχνιδιασμού με τον Γιαννάκη, σκόραρ. Το σκορ γίνεται 79-74. Ο Κουκ που έχει 4 φάουλ βρέθηκε απέναντι στον Γιαννάκη, ενώ έχουμε τον τραυματισμό του Πρέλεβιτς. Τέσσερα και 23 πριν από το τέλος. Ο Βράνκοβιτς στάνει τα 5 κοψίματα. Ο Φασούλας από την πλευρά του έχει 4 και ο Κουκ 3. Εδώ η φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Πρέλεβιτς, τη μακρινή πάσα του Γκάλι προς τον Γιαννάκη. Κύριε Κιουμουρτζόγλου, ένας παίκτης που έχει 4 φάουλ και έχει αυτή την τάση, τη ροπή να αποβάλλεται συνήθως, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές με τον Βράνκοβιτς. Γι' αυτόν λοιπόν τον παίκτη θα θεωρούσαμε ότι ήταν ρίσκο η διπλή προσπάθεια για κόψιμο. Ναι, εγώ θα το έλεγα ότι δεν ήταν κάτι το φυσιολογικό. Είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής του δεν του έδωσε τέτοιες εντολές. Ελάτε όμως που μια σχεδόν απερισκεψία ίσως να οδηγήσει τον Άρη στο θετικό αποτέλεσμα. Θα δούμε στη συνέχεια. Άσε με να κάνω λάθος, όπως λένε. Θα δούμε. Κουκ. Έχει γίνει φάουλ από τον Ρωμανίδη πάνω στον Κόρφα. Ποια καινοτομία έφερε στο παιχνίδι παρουσία τριών πολύ καλών αμυντικών παικτών και μάλιστα με ειδικότητα στις τάπες? Ακριβώς, βλέπουμε πολλά κοψίματα επάνω στο καλάθι και δυσκολεύει πάρα πολύ η κίνηση των πολύ καλών περιφερειακών παικτών που παίζουν σήμερα μέσα στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Ο Βράνκοβιτς ελέγχει την κατάσταση, 3 και 54 πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 79-74 και ενώ τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν και για τις δύο ομάδες. Γκάλης με αντίπαλο τον Κόρφα. Λογικά ο Άρης είναι εκείνος που δεν βιάζεται. Ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος που προσπαθεί να προλάβει. Έχει γίνει το φάουλ από τον Κόρφα. Τέταρτο φάουλ για τον ηγέτη, τον οργανωτή του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ο πίνακας έχει γεμίσει από μικρές πράσινες κουκίδες. Αλλά αυτή τη φορά, σε αυτό το ημίχρονο μάλλον, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Το πλεονέκτημα έγινε μπούμεραν. Άθελα του βέβαια για τον ΠΑΟΚ. Που έχει χρεωθεί με 12 φάουλ εναντί 5 του Άρη. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Και 81-74 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, αλλά ύστερα από 20 περίπου λεπτά, από 15 λεπτά, ο Άρης ξαναφτάνει τη διαφορά στους 7 πόντους. Φασούλας επιμένει, κόβεται από τον Βράνκοβιτς. Γιαννάκης, να δούμε την επιλογή του. Το σουτ, rebound του Κόρφα. Κόρφας, το lay-up, γρήγορη επίθεση. Ευνηδιάζει 81-76. 25 πόντι από τον Κόρφα, πάντα το προβάδισμα για τον Γκάλι που έχει 38. Και 81-76 ακριβώς στο 37ο λεπτό. Γκάλις χάνει την μπάλα αλλά την έχει γίνει διπλή τρίπλα. Και να πω, ο ΠΑΟΚ βάζει ένα νεαρό τον Μπουντούρη, ίσως είναι το τελευταίο όπλο, το όπλο της τελευταίας στιγμής, για να δούμε ποιος ρόλος θα του ανατεθεί. Να εδώ λοιπόν ένα παιδί που πέρυσι έπαιζε στον Ολυμπιακό Βόλου και έχει τη λογική της αυτή αλλαγή για τον Κώστα Πολίτη, που θέλει βέβαια η ομάδα του να πρεσάρει. Βάζει έναν ξεκούραστο αλλά άπειρο παίκτη, που δεν έχει παίξει καν ακόμη στο πρωτάθλημα της Α1, δεν έπαιξε εναντίον του Περιστερίου. Rebound του Κουκ. Καλάθι και φάουλ από τον Λυπηρίδη. Είναι το τέταρτο φάουλ του Λυπηρίδη.
Το σκορ γίνεται με 15 πόντους του Κουκ, 81-78. Το παιχνίδι και βέβαια δεν έχει τελειώσει. Ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει τον Σούμποτιτς αντί του Ρωμανίδη. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με τρεις καθαρόαιμους περιφερειακούς παίκτες και στόχο προφανώς να πρεσάρει την επίθεση του Άρη. 81-79 από τον Άντωνι Κουκ, 2:25 πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Γκάλης, πάνω στον οποίον βρίσκεται ο Μπουντούρης. Γιαννάκης θα σουτάρει για τρεις πόντους και το σκορ γίνεται 84-79. Τέταρτο τρίποντο του Γιαννάκη, του αίτητου από τον ΠΑΟΚ. Σε 12 αγώνες, πριν αρχίσει βέβαια ο σημερινός. Πρέλεβιτς, Φασούλας κλέβει ο Γιαννάκης, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. 84-79. 1:44 πριν από το τέλος. Μπουντούρης από πλάγια. Πρέλεβιτς περνάει, έχει γίνει το φάουλ από τον Γκάλι. Είναι το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του Άρη. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έχει ακόμη δικαίωμα να εκτελέσει βολές. Ο Άρης έχει 7 ομαδικά φάουλ. Το επόμενο, αν υπάρξει, θα δώσει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να σουτάρει. Μπουντούρης, Φασούλας, την ίδια προσπάθεια θα κοπεί για τέταρτη φορά από τον Βράνκοβιτς. Τελικά η απερισκεψία του Βράνκοβιτς γέννησε καλό ίσως για τον Άρη. Έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο γεγονός. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα και ενώ ο Άρης ήταν 7 πόντους μπροστά, ο Γιαννάκης σούταρε δεβιασμένα και άστοχα, αλλά ο ίδιος παίκτης 1:56 πριν το τέλος έβαλε το τρίποντο. Αυτοί είναι οι παίκτες. Και πάλι ο Γιαννάκης δίνει τη λύση στον Άρη, 86-79, 1:10 πριν από το τέλος. Προσπαθεί να τα αποδώσει και τα καταφέρνει πολύ γρήγορα ο Πρέλεβιτς. 86-82, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γιαννάκης, 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Άρης έχει ένα προβάδισμα 4 πόντων. Γκάλης, μένουν στον Άρη 12 από τα 45 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης παίρνει την πρωτοβουλία και τον βλέπετε να σηκώνει το χέρι. 88-82, έχει ζητήσει time out. Ο Κώστας Πολίτης, 40 πόντοι για τον Γκάλη. 88 για τον Άρη, που 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος βρίσκεται μπροστά με διαφορά 6 πόντων. Εδώ ο πίνακας με τα φάουλ. Σταυρόπουλος και Μισούνοφ αποτελούν ήδη παρελθόν για το παιχνίδι. Βράνκοβιτς, Κουκ, Μακαράς, Κόρφας και Λυπηρίδης από 4. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, κύριε. Λογικά έχει τελειώσει, γιατί ο ΠΑΟΚ είμαι σίγουρος ότι θα βιαστεί να κάνει επίθεση. Αν υποθέσουμε ότι θα είναι εύστοχη, είναι αναγκασμένος να κάνει pressing. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι ο Μπουντούρης θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα στον Γκάλη για να του κλέψει την μπάλα. Ο Γκάλης θα κρατήσει την μπάλα, ενδεχομένως να κερδίσει ένα φάουλ, να πάρει ο Άρης πλάγια την μπάλα και να τελειώσει το παιχνίδι. Λογικά έχει τελειώσει, αλλά το μπάσκετ ποτέ δεν τελειώνει μέχρι να πάρεις το κόκκινο φύλλο και να φύγεις. Εδώ η φύλαθλη του Άρη και ξανά στο παιχνίδι. 37 δευτερόλεπτα ακόμη, 88-82. Το τρίποντο του Κόρφα, 88-85. Ο Άρης έχει σχεδόν όλη την επίθεση δική του. 25 δευτερόλεπτα ακόμη. Το pressing του ΠΑΟΚ με Μπουντούρη στο Γιαννάκη, Κόρφα στον Γκάλι. 18 δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να κλέψει ο Πρέλεβιτς. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους, σχεδόν ότι έγινε και πέρυσι με το 88-87. Μένουν τώρα 10 δευτερόλεπτα. Τα έχει όλα ο Άρης, Σούμποτιτς, κλέβει ο Φασούλας. Κόρφας, 2 δευτερόλεπτα. Πρέλεβιτς καθυστερεί, κάνει τελικά το σουτ. Είναι άστοχο και σε αυτό το σημείο ακριβώς ο Πρέλεβιτς. Ιστορία επαναλαμβάνεται, είναι καταπληκτικό. Ο Πρέλεβιτς ήταν εκείνος που σούταρε τελευταίος πέρυσι. 88-85 η νίκη του Άρη στο πρώτο ντέρμπι και
το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Αυτά προς το παρόν από το Αλεξάνδριο. Αυτά τα κάνει κανείς όταν βγάζει το μικρόφωνο.